11 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, δείχνει το ρολόι του L Radio και του Καφέ Ελληνικών. Είμαι ο Κώστας Αντωνίου και έχουμε περάσει στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής και όπως ήδη είχαμε προαναγγείλει, βέβαια δεν έγινε τη Δευτέρα, είχαμε πάρει αναβολή λόγω της κατάληψης του Δημαρχείου. Σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Κακούρο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλά. Πώς πάει η κατάληψη, να μάθουμε καταρχήν τα νεότερα από ό,τι ξέρω έρχεστε από το Δημαρχείο τώρα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Συνεχίζεται κανονικά? Η κατάληψη συνεχίζεται, έχει πάρθει απόφαση μέχρι και για την Παρασκευή. Θα συνεδριάσουν πάλι η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων, έτσι ώστε να πάρουν απόφαση για αν θα συνεχιστεί η κατάληψη και για περαιτέρω κινητοποιήσεις. Απλώς να ενημερώσω και τους ακροατές ότι ήδη ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων έχει επισκεφθεί την Αθήνα για την κεντρική πορεία που θα έχει υπό ΕΟΤΑ και έτσι θα έχουμε και μια καλή εκπροσώπηση. Το πρωί δηλαδή που μίλαγα ήδη με τους εργαζόμενους έχουν πάει ήδη στην Αθήνα. Οπότε υπάρχει και ομάδα εργαζόμενων από το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Ναι, υπάρχει εκπροσώπηση για την πορεία που θα γίνει στην Αθήνα. Από την πλευρά του Δήμος δεν έχει στείλει την περιβόητη λίστα. Δεν όχι. Και εμείς αυτούς που δεν... Ναι, ναι, βέβαια και ήταν πολύ βασικό αυτό για τους εργαζόμενους να μην σταλεί λίστα. Βέβαια υπάρχουν νέοι εγκύκλοι συνεχώς που μας πληροφορούν για περαιτέρω δράσεις του Υπουργείου όσο αφορά για, για τους εργαζόμενους του ΔΕΕ, τους γνωστούς, για την διαθεσιμότητα. Στην αρχή υπήρχαν μόνο για του αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Τώρα βλέπουμε ότι μας ζητάνε να στείλουμε τα στοιχεία όλων των εργαζόμενων. Έτσι είναι ένας μοχλός πίεσης ίσως προς τους Δήμους. Αλλά αυτό που μάλλον δεν έχουν καταλάβει οι κυβερνώντες αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς είμαστε εκλεγμένοι από τους πολίτες του Λουτρακίου, παίρνουμε αποφάσεις και δεν γίνεται να πηγαίνουν αντίθετα σε αυτές τις αποφάσεις που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Το οποίο νόμιμα έχει πάρει αυτές τις αποφάσεις από την τελευταία έκτακτη συνεδρίας. Στην διάρκεια της ενημερωτικής, στο ενημερωτικό κομμάτι της εκπομπής, αναφερθήκαμε σε μια κύκλιο, κύριε Κακούρο. Τώρα βέβαια δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά ευκαιρία είναι. Αν μπορώ να σας βοηθήσω. Υπάρχει λοιπόν μια κύκλιος, λέει, του Υπουργείου, η οποία λέει ότι αν και εφόσον ένας Δήμος δεν στείλει τη συγκεκριμένη λίστα, τότε το Υπουργείο θα μπει στη διαδικασία να πάρει όλους τους εργαζόμενους χωρίς να λάβει υπόψη κοινωνικά κριτήρια. Και σε αργεί ο Δήμαρχος. Μάλιστα. Ήρθε το συγκεκριμένο, υπάρχει αυτή η κύκλος αληθεύει? Αυτό υπάρχει από την αρχή, ότι από τη στιγμή που δεν θα στείλουμε τις λίστες, είμαστε πληροφορημένοι ότι ο Δήμαρχός μας θα είναι σε αργία. Δηλαδή αυτό μας λέει το Υπουργείο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Και εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πλευρό των εργαζομένων, με ό,τι μέσα μπορούμε, είμαστε δίπλα τους, είμαστε καθημερινά στο Δημαρχείο και οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι και αυτό τους δίνει περισσότερο δύναμη, πιστεύω, να προχωρήσουν για τις κατακτήσεις, τις νέες κατακτήσεις και για τα δικαιώματά τους. Εμείς σαν Δήμος έχουμε υπεράριθμο προσωπικό, είμαστε αυτούς που έχουμε υπεράριθμο προσωπικό. Τώρα να σας πω ακριβώς τον αριθμό, δεν μπορώ να σας το πω απ' έξω, αλλά θεωρώ ότι έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό εργαζομένων, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να πούμε ότι μας περισσεύουν. Αυτή τη στιγμή και με τις νέες αρμοδιότητες του Καλλικράτη, το ζούμε καθημερινά, το Δημαρχείο είναι τόσες υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες που έχουν έρθει βέβαια χωρίς σπόρους που όλοι οι εργαζόμενοι τρέχουν πανικόβλητοι ώστε να προλάβουμε πάρα πολλά θέματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αν φύγει ένας σεβαστός αριθμός υπαλλήλων θα υπάρχει τεράστιο ζήτημα στο Δήμο για τη λειτουργία του. Για απλά πράγματα σας λέω τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Και τη διαχείριση των προβλημάτων. Μάλιστα. Οπότε την ίδια θέση έχει και ο Δήμαρχος. Επιμένει πεισματικά ο κ. Λογοθέτης να μην στέλνει τη λίστα, όπως και αν κάνουν και άλλοι δήμαρχοι. Ναι, άλλοι βέβαια έχουν στείλει. Ναι, κάποιοι έχουν στείλει. Θα κάποιοι... το πούμε και αυτό. Ναι. Ότι εμείς είμαστε αυτούς που δεν έχουμε στείλει τη λίστα. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθούμε στους εργαζόμενους να ευωδώσει ο αγώνας. Ακριβώς. Αυτό είναι το σημαντικό. Να συνεχίσετε την προσπάθεια. Πάμε τώρα στα του πολιτισμού και αθλητισμού, μιας και είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την νεολαία του Δήμου, με το σήμερα και το αύριο ουσιαστικά, και νομίζω έχετε περίπου ένα μήνα που έχετε αναλάβει τα καθήκοντα. Περίπου, ναι. Περίπου ένα μήνα.
Από αυτήν την διαδικασία της ανάληψης των καθηκόντων υπάρχουν κάποια προβλήματα που διαπιστώσατε, που δυσκολεύεστε να τα φέρετε εις πέρας, όχι προσωπικά εσείς, σαν αντιδημαρχία πολιτισμού και αθλητισμού? Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και εμπόδια που βλέπω καθημερινά όσον αφορά τις δικές μου αρμοδιότητες. Αυτά τα προβλήματα είναι περισσότερο διαδικαστικά, εννοώ γραφειοκρατικά, τα οποία είναι χρονοβόρα. Δηλαδή εμένα αυτό πολλές φορές με απελπίζει προσωπικά. Και το δεύτερο, βέβαια, και το πιο σημαντικό είναι η έλλειψη χρημάτων αυτή τη στιγμή. Γιατί άλλοι έχουν την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και ο αθλητισμός ή ο πολιτισμός είναι σε δεύτερη μοίρα. Θεωρώ λοιπόν ότι εκδηλώσεις και κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτούς τους τομείς, όπως και στον τουρισμό, θα πρέπει να υπάρχουν, και για μένα χωρίς έξοδα. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις χωρίς να βάλει με ούτε ένα ευρώ ο Δήμος από την τσέπη του, αλλά δεν θα είναι αυτό το βαρύγδουπο που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία ήταν με πολύ μεγάλες πατάλες. Εγώ θέλω αυτό να είναι μακρινό παρελθόν και πρέπει και σε κρίση να μην είμαστε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε από μόνοι μας να είχαμε προχωρήσει τέτοιες κινήσεις ώστε να μην σπαταλάμε καθόλου χρήματα ή τουλάχιστον ελάχιστα, γιατί πολλές φορές κοιτάμε να είναι και ανταποδοτικά. Πολλές φορές λοιπόν στον πολιτισμό δεν μπορεί να είναι ανταποδοτικός τις περισσότερες φορές, ή στον αθλητισμό. Υπάρχουν βέβαια η διοργάνωση των αθλητικών διοργανώσεων που μπορεί να είναι ανταποδοτικά όσον αφορά τα μαγαζιά της πόλης, τα ξενοδοχεία, τις καφετέρειες, τα εστιατόρια. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Όμως δεν είναι πάντα. Άρα εμείς στοχευμένα πάμε να φέρουμε διοργανώσεις ή να κάνουμε κάποιες συζητήσεις όσον αφορά να υπάρχει αυτή η ανταποδοτικότητα. Μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα λείπατε. Με πάρα πολλές δυσκολίες, βέβαια. Σας το λέω, δηλαδή, θέλω να γίνει αντιληπτό αυτό, ότι υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στα οικονομικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτό που υπήρχε παλιά, οι λουτρακιώτες να λένε είμαστε από τους πιο πλούσιους Δήμους, αυτό πλέον πρέπει να το ξεχάσουμε. Αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο κόσμος. Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητα και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε επαρκείς σε αυτό, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη, δεν θα σας πω ότι είμαστε τέλειοι, αλλά σίγουρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά όταν μας συγκρίνουν με περασμένα χρόνια, γιατί και δεν υπάρχουν τα χρήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και δεν είναι και ο ίδιος ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε και τους Αγίους Θοδόρους. Δηλαδή δεν είναι μέτρο σύγκρισης λοιπόν μια δημοτική αρχή αυτή τη στιγμή και με οικονομική κρίση η χώρα, γιατί πολλές φορές μας συγκρίνει ο κόσμος με το πριν, και για μένα, επειδή το ζω αυτή τη στιγμή, είναι λίγο άδικο, σε εισαγωγικά βέβαια, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα που δεν υπήρχαν καν στο μυαλό των αρχών που κυβερνούσαν την πόλη τα προηγούμενα χρόνια. Ήθελα να κάνω μια άλλη ερώτηση, αλλά θα διαφοροποιήσω λίγο την ερώτησή μου, γιατί με πήγατε εσείς σε αυτό. Αντιμετωπίσετε διαφορετικά τα πράγματα τώρα σαν αντιδήμαρχος σε σχέση με το γεγονός ότι ήσασταν δημοτικός σύμβουλος και παραμένετε εδώ στη δημοτική σύμβουλο? Όχι, δεν αντιμετωπίζω διαφορετικά. Απλώς έχω μια καθημερινή επαφή πλέον. Πριν οποιοδήποτε δημοτικός σύμβουλος έχει την εργασία του και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό, και ο χρόνος που έχει, και ειδικά στην περίοδο και στις συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή, είχαμε λιγότερο χρόνο όσο αφορά να ενημερωθούμε και να προχωρήσουμε κάποια ζητήματα. Απλώς τώρα είναι μια καθημερινή επαφή και ένα ακόμα περισσότερο άγχος για να προχωρήσει κάποια πράγματα που μπορεί να έχει στο μυαλό του ο καθένας μας. Μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήσασταν στο εξωτερικό σε μια έκθεση που έγινε στις Βρυξέλλες, ήσασταν. Μάλιστα, ναι. Συγγνώμη, στη Βιέννη. Στη Βιέννη. Ήταν μια έκθεση τουριστική αυτή. Ναι, τουριστική έκθεση. Τι εικόνα δώσαμε εκεί, ποια ήταν η εικόνα δική σας τώρα που φέρατε προς τα εδώ, πίσω στο Δήμο μας? Θα σας πω, ο στόχος για τη συμμετοχή μας σε αυτή την έκθεση και η συνολικότερη βέβαια στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την ανάπτυξη πολλών μορφών τουρισμού, μία από αυτές είναι και ο τουρισμός της τρίτης ηλικίας.
Συμμετείχαμε λοιπόν σε αυτή την έκθεση. Πρώτος στόχος ήταν αυτός, έτσι ώστε να μπορέσουμε με τα μέσα που έχουμε να αλλάξουμε το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, πρώτα για την Ελλάδα και μετά και για το δικό μας Δήμο. Mm-hmm. Και ο δεύτερος στόχος, εγώ το είχα θέσει από τη στιγμή που θα συμμετέχουμε σε αυτή την έκθεση, θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος που θα πηγαίνουμε σε κάθε τέτοια έκθεση, γιατί ακούγοντας έτσι δεξιά και αριστερά, πολλές φορές στο παρελθόν συμμετείχε ο Δήμος σε εκθέσεις μόνο όσο αφορά το περίπτερο που είχαμε μέσα στην έκθεση. Εμείς στοχεύσαμε σε συγκεκριμένες επαφές με τουριστικούς παράγοντες, με τουριστικά γραφεία και συγκεκριμένα με αρχηγούς κάποιων μεγάλων γκρουπ συνταξιούχων. Mm-hmm. Οι οποίοι φτάνουν πολλές φορές και τα 10.000 άτομα, από 5 έως 10.000 άτομα, αναλόγως στο ποιο γκρουπ εκπροσωπούσαν. Εμείς συναντήσαμε πολλούς από αυτούς, τους καλέσαμε στο Δήμο, τους αρχηγούς, να το πω έτσι, αυτών των μεγάλων γκρουπ στην Αυστρία. Τους καλέσαμε εδώ να γνωρίσουν το Δήμο, να δούνε το Δήμο, γιατί πολλές φορές μας ρωτάγανε για τον εξοπλισμό που έχουμε, έτσι ώστε να φιλοξενήσουμε όλα αυτά τα άτομα. Mm-hmm. Και ποιες υπηρεσίες έχουμε εδώ. Εμείς βέβαια τους ενημερώσαμε, συζητήσαμε μαζί τους τι ακριβώς προάγουμε σαν Δήμος. Και ήταν ενθουσιασμένοι λοιπόν με το Λουτράκι. Δηλαδή θεωρώ ότι το ταξίδι αυτό έχει μια προοπτική. Δεν πήγαμε λοιπόν μόνο για να καθίσουμε στην έκθεση και να μοιράζουμε τα φυλάδια, mm-hmm. που πολλές φορές μπορεί να λένε και έξω αυτή τη στιγμή στο Λουτράκι. Το ταξίδι μας ήταν στοχευμένο όσο αφορά αυτά τα μεγάλα γκρουπ. Ενδιαφέρονται λοιπόν να έρθουν, βέβαια όχι για το 2013, γιατί αυτοί, ξέρετε, προγραμματίζουν τα ταξίδια τους από πάρα πολύ νωρίς. Mm-hmm. Και μιλήσαμε για τις επόμενες χρονιές για την συνεργασία μας. Mm-hmm. Τους έχουμε καλέσει εδώ να δούνε το Λουτράκι. Θέλουν να έρθουν, θα τους περιμένουμε. Βέβαια, συγχρόνως υπήρχαν και δημοσιογράφοι που συναντήσαμε, και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και δημοσιογράφοι αυστριακοί, οι οποίοι θα έγραφαν σε μεγάλες εφημερίδες της Αυστρίας άρθρα για το Δήμο μας, για το Λουτράκι. Και επίσης, όσο ήμασταν εμείς στη Βιέννη, υπήρχε επίσκεψη εδώ από έναν δημοσιογράφο της Γερμανίας, από μεγάλη εφημερίδα, και έναν αυστριακό επίσης δημοσιογράφο, από επίσης μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, που τους ξεναγήσαμε στο Λουτράκι. Ξέρω ότι σε αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ο LTO, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, mm-hmm. προσωπικά τουλάχιστον. Και βλέπετε ότι οι κινήσεις που κάναμε, mm-hmm. στη συγκεκριμένη έκθεση ήταν πολύ στοχευμένη και θεωρώ πολύ επιτυχημένη. Γιατί και οι δημοσιογράφοι εκείνη την περίοδο ήταν εδώ και γράψαν για το Λουτράκι και στη Γερμανία και στην Αυστρία. Και βέβαια και εμείς είχαμε πάρα πολύ καλές επαφές και με τουριστικούς πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία. Πάρα πολύ καλή συνεργασία είχαμε με τον ΕΟΤ της Αυστρίας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν και στο μέλλον. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, mm-hmm. πολλές φορές. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια προοπτική όσο αφορά αυτή τη συνεργασία. Δεν θα την αφήσουμε, θα έχουμε μια συνεχής επαφή για να δούμε τι θα κάνουμε και στη συνέχεια. Είχατε πάει μια συγκεκριμένη ομάδα. Ποιοι ακριβώς συμμετείχαν στην αποστολή αυτή στην Αυστρία? Εκτός από μένα ήταν ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ο κύριος Παπάς, mm-hmm. και εκπρόσωπος των τουριστικών γραφείων, ο κύριος Βλάσης, εκπρόσωποι της LTO. Μάλιστα, μάλιστα. Είχαμε και οργανωμένο περίπτερο με φυλάδια, με μηνύματα που μπορούσε κάποιος να πάρει. Εμείς ήμασταν στο περίπτερο του ΕΟΤ, όσον αφορά την Ελλάδα, mm. και δεν ήταν κάποιος άλλος εκπρόσωπος από άλλες πόλεις. Mm-hmm. Εμείς είχαμε ένα στάντ μέσα στο περίπτερο του ΕΟΤ. Μάλιστα. Στραφήκαμε στην τρίτη ηλικία ουσιαστικά. Ναι, και στραφήκαμε και στην τρίτη ηλικία. Και στην τρίτη ηλικία, μάλιστα. Πόσο μας κόστησε αυτή η επίσκεψη στην Αυστρία, οικονομικά? Κοιτάξτε να δείτε, ο προϋπολογισμός, όχι μόνο για την επίσκεψη, mm-hmm. Ήταν στις 20.000 ευρώ ο προϋπολογισμός, mm-hmm. που ψηφίστηκε στο Νομικό Συμβούλιο, αλλά δεν ήταν μόνο, ακούμε ένα 20.000 ευρώ, δεν είναι μόνο
το ότι πήγαμε τρία άτομα εκεί. Βγάλαμε τα φυλάδια μας όσον αφορά για το ΣΠΑ και για το Δήμο, που πραγματικά δεν είχαμε, δηλαδή είχαν τελειώσει τα φυλάδια μας και είχαμε την ευκαιρία να βγάλουμε και πάρα πολλά flyers και νημεωτικά φυλάδια, έτσι ώστε να έχει ο Δήμος για το μέλλον αρκετά για αποστολές που θα έρθουν εδώ, αλλά και εμείς όταν θα συμμετέχουμε πάλι σε μια έκθεση ή σε κάποιο άλλο γεγονός, να έχουμε φυλάδια. Δεν είχαμε μέχρι, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και τα φυλάδια. Ήταν δύσκολο δηλαδή. Και μέσω αυτού του κονδυλίου προσπαθήσαμε και βγάλαμε και αυτά τα φυλάδια. Για να ξεκαθαρίσει λίγο η εικόνα. Και στα γερμανικά και στα ρώσικα και σε όλες αυτές τις γλώσσες. Ωραία. Για να ξεκαθαρίσει λοιπόν λίγο η εικόνα και στους δημότες μας, οι 20.000 δεν ξοδεύτηκαν για την επίσκεψή σας αυτές τις μέρες. Αλίμονο. Έγινε κάποιο υλικό δηλαδή, διαφημιστικό. Βέβαια, μεγάλο υλικό. Το οποίο έχει μείνει στο Δήμο. Βέβαια, και μπορεί να το χρησιμοποιήσει περαιτέρω για τουριστική προβολή. Αλίμονο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, σέβομαι απολύτως τα χρήματα που διαχειριζόμαστε κάτω και θέλω να το πω αυτό, και είναι σκανδαλώδες πολλές φορές να πεις ότι 20.000 ευρώ ήταν το ταξίδι για να πάμε εκεί. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ωραία. Το πιο εύκολο είναι να πεις αυτό. Δεν είναι έτσι. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι καλό αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ξέρετε, υπάρχουν κακές γλώσσες. Γι' αυτό είμαι έτσι. Και εδώ να σας απαντήσω. Ωραία, ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι το ξεκαθαρίσαμε, το ταξίδι έγινε, επιστρέψατε. Θέλω να σας ενημερώσω μόνο όσον αφορά για το κλίμα το οποίο αντιμετωπίσαμε. Γιατί θα ήθελα οι ακροατές, πολλές φορές εδώ εμείς στην Ελλάδα και στο Λουτράκι, έχουμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα για το τι μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα και τη γνώμη που υπάρχει από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Η εικόνα λοιπόν που συναντήσαμε αυτές τις 4-5 μέρες που ήμασταν εκεί είναι, θέλω να είμαι ειλικρινής, 100 φορές χειρότερη από αυτό που πιστεύουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή με το που έβλεπαν κάποιον ότι είναι Έλληνας είχαν... Υπήρχε μία ειρωνία. Πολλές φορές, να το πω πιο κομψά, φραστικά επεισόδια όταν περνούσαν από το περίπτωτο της Ελλάδας, μεγάλη ειρωνία στα λόγια τους όσο αφορά τις συντάξεις τους και τους μισθούς τους, και καταλαβαίνετε ότι η προσπάθειά μας να αλλάξουμε όλο αυτό το κλίμα ήταν πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Ερχόμασταν και σε πολύ δύσκολη θέση να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή για την εικόνα της Ελλάδας. Βέβαια υπήρχαν και Αυστριακοί οι οποίοι περνάγανε και ήταν αλληλέγγυοι με την Ελλάδα. Μας λέγανε ότι έχετε μία από τις ομορφότερες χώρες στον κόσμο, τα πάντα ξεκίνησαν από εσάς, θα έρθουμε διακοπές στην Ελλάδα για να σας στηρίξουμε. Εκεί έβλεπε δηλαδή περισσότερο τους συντηρητικούς, έτσι να το πω, να έχουν μία πολύ κακή εικόνα και ένα μίσος, να πω. Μπορώ να το πω αυτό, με αυτό που συνάντησα εκεί όσο αφορά την Ελλάδα. Και έβλεπες πιο προοδευτικά άτομα να σου εκφράζουν μία ουσιαστική αλληλεγγύη για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτοί που είχαν την αρνητική αντιμετώπιση ήταν τουριστικοί πράκτορες, ήταν... Όπως σας λέω, ο κόσμος που περνούσε από την... Απλή θαμόνες της έκθεσης δηλαδή. Ναι. Οι επισκέπτες της έκθεσης βλέπανε πάνω τον ΕΟΤ και την Γκρίχελαντ, την Ελλάδα, και αμέσως, να το πω, θα μου επιτρέψετε, στραβομουτσιούν ήταν το πρόσωπό τους με το που βλέπανε τη λέξη Ελλάδα. Ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ότι ήταν τόσο κακή η εικόνα. Εμείς ζούμε, έχουμε μια άλλη άποψη ότι αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Έξω νομίζουν ότι τρώει ο ένας τον άλλο. Μάλιστα. Σας μιλάω ειλικρινά. Αυτό συναντήσαμε. Οπότε αυτό προσθέτει και στην προσπάθεια που καταβάλλετε για να μπορέσετε να στρώσετε την κατάσταση και να περάσετε το μήνυμα. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε, αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι ερχόμασταν πολλές φορές σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, να αλλάξουμε σελίδα. Ένας λόγος που θέλησα να σας καλέσω σήμερα στο ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να πούμε μερικά πράγματα για το Δήμο αλλά και για την αντιδημαρχία σας είναι και το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν νομίζω προγραμματισμένο για τη Δευτέρα και δεν έγινε λόγω της κατάληψης και κάποιων ίσως άλλων θεμάτων. Ναι, για τη Δευτέρα ήταν. Ήταν για τη Δευτέρα.
Σε αυτό λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο που κάποια στιγμή θα γίνει, θα τεθεί και ένα θέμα για το Δημοτικό Κολυμπητήριο, για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμπητήριου. Αληθεύει καταρχήν αυτή η πληροφορία? Είναι έτοιμος ο Δήμος, είναι έτοιμη η Αντιδημαρχία να κατεβάσει μια πρόταση συζήτησης ουσιαστικά και υλοποίησης για τη λειτουργία του κολυμπητηρίου? Επίσημα θα ήταν μέσα στην πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα για την απόφαση για το τι θέλουμε να κάνουμε με το κολυμπητήριο. Εγώ από την πρώτη μέρα που είμαι στο Δήμο ως Αντιδήμαρχος, ήταν το θέμα του κολυμπητηρίου προτεραιότητα για μένα και το δουλεύω ένα μήνα και παραπάνω τώρα πλέον. Το θέμα του κολυμπητηρίου μας έχει αφήσει πίσω λίγο αυτή τη στιγμή η κατάληψη των εργαζόμενων, και θεωρώ ότι θα είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλώς τώρα, ξέρετε, είχαν όλα μαζί. Έμαθα ότι έχουμε και κάποιο άσχημο νέο για τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι καλύτερα τα πράγματα για τον κύριο Νικολάου. Το ευχαριστούμε περαστικά κιόλας. Και εγώ με τη σειρά μου το ευχαριστώ περαστικά. Το θέμα είναι ότι όλα μας πάνε έτσι λίγο στραβά ως αφορά για το επόμενο διάστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να έρθουμε, συμπολίτευση και αντιπολίτευση και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να πάρουμε μία απόφαση για το τι θέλουμε να κάνουμε στο κολυμπητήριο. Θέλουμε λοιπόν να το κρατήσει ο Δήμος, θέλει να υπάρχει μία συνεργασία με κάποιον ιδιωτικό φορέα, θα πάει σε κάποιο νομικό πρόσωπο. Πρέπει λοιπόν όλοι, για μένα, θα πρέπει να κάνουν την πρότασή τους, η οποία είναι σεβαστή, και το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για το τι θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει αυτή η περιβόητη οικονομικοτεχνική μελέτη, την οποία την πήρα και εγώ στα χέρια μου και περιεργάστηκα με τους εκπροσώπους της εταιρείας όσο αφορά να τους ενημερώσω πώς ακριβώς είναι το κολυμπητήριο αυτή τη στιγμή και για κάποια άλλα ερωτήματα που είχαν. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά μόνο σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή συναντήκαμε πάρα πολλές φορές μαζί τους. Έχω μια πολύ καλή συνεργασία αυτή τη στιγμή και μπορώ να πω πολύ καλή συνεργασία και με τους φορείς που απατίζουν το κολυμπητήριο, δηλαδή αθλητικούς λόγους κτλ. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Εγώ έρχομαι και από τον χώρο του αθλητισμού, από το επάγγελμά μου. Για μένα είναι ένα στοίχημα και ένα στόχος το κολυμπητήριο να έχει δοθεί μια λύση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα σας πω τώρα αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά κάποιο κομμάτι τουλάχιστον της εισήγησης, δηλαδή πώς βλέπετε τα πράγματα, ποιο βλέπετε ότι είναι το μέλλον, ποια θα είναι μια γενική εικόνα της πρότασής σας? Εντάξει, να μην πάμε σε λεπτομέρειες, αν δεν θέλετε. Μια γενική εικόνα της πρότασης της εισήγησης, δηλαδή θεωρείτε ότι είναι καλό να παραμείνει στα χέρια του Δήμου και να δουλεύει σαν δημοτικό κολυμπητήριο και από εκεί πέρα να δίνετε σε αυτούς που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν? Τώρα μας σας πω αυτή τη στιγμή την πρότασή μου, θα σας τα πω όλα, αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε θετικοί ως προς αυτό που είπατε. Όσον αφορά την δημοτική λειτουργία ουσιαστικά, έτσι. Ναι. Είναι καλό αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλή και η δουλειά σας κιόλας, γιατί μέσα σε τόσες λίγες μέρες πήρατε την πρόταση στα χέρια σας, την ενεργοποιήσατε, τη λειτουργήσατε, πάρα πολύ δουλειά, πραγματικά. Δεν είναι τόσο εύκολο που λέμε έξω πότε θα δοθεί. Είναι απλό, δώστε την άδεια, ανοίξτε το. Όχι, σε καμία γιατί περίπτωση. Για να ανοίξει το κολυμπητήριο πρέπει να έχει λύσει 100.000 πράγματα από πίσω. Βεβαίως. Και σε μια κατηδίαν συζήτηση και με τον Δήμαρχο είχε εξηγήσει πάρα πολλές λεπτομέρειες για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί. Ανοίγει σε ένα θέμα, ξεκινάει ένα άλλο. Ναι. Στα προβλήματα εννοώ. Βεβαίως. Βεβαίως. Και υπάρχει και το γραφειοκρατικό επίσης που μας πάει πίσω. Είναι επίσης τεράστιο εμπόδιο. Δηλαδή με τον Καλλικάτη έγιναν χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν, έτσι καποδίστρια. Ναι. Απλά φανταστείτε ότι 2 χρόνια και χωρίς να είναι μομφή για τον προκάτοχό σας, δεν είχε προχωρήσει καθόλου αυτή η ιστορία. Και δεν μπορούμε να το φορτώσουμε στον Δήμαρχο, δεν ήταν δουλειά του Δημάρχου, γιατί δεν το έκανε. Και καλό είναι να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, όπως βάλαμε τις 20.000 στη θέση τους και ξέρουμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Καλό είναι και στο θέμα του κολυμπητήριου να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή θεωρώ ότι αξίζουν τα έψημα, προς το παρόν τουλάχιστον σε εσάς, που πήρατε την πρόταση, τη δρομολογήσατε, θα μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάω για το πρόσωπό μου, είναι ότι από την πρώτη μέρα και αυτό που είπα στους υπηρεσιακούς παράγοντες
που έχουν σχέση με, την, με το κολυμπητήριο είναι ότι καθημερινά είχαμε σχεδόν σύσκεψη μόνο για το κολυμπητήριο. Καθημερινά. Φτάσαμε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να πούμε ότι το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το προχωράμε και από εκεί και πέρα αποφασίζει βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι μελιγενέστε με την άδεια του κολυμπητηρίου. Όλα τα διαδικαστικά από τη στιγμή που θα πάρουμε αυτή την απόφαση εγώ τα έχω έτοιμα. Μάλιστα. Ότι είναι όλα έτοιμα δηλαδή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα θα σας πω, να μην πω δηλαδή συγκεκριμένα τι είναι από πίσω. Αλλά από τη στιγμή που πάρθει αυτή η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο στο μέλλον, τώρα θα είναι την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω κιόλας με τις κινητοποιήσεις τι θα γίνει στο εργαζόμενο. Αλλά θεωρώ ότι τώρα τέλος Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Πολύ πιθανό και μέσα στο 2012 να λειτουργήσει το κολυμπητήριο. Ναι, επίσημα, αυτό ήταν. Τουλάχιστον στο στόχο μας ήταν μέχρι τέλος Νοέμβρη να έχουμε πάρει την απόφαση, μέσα Νοέμβρη, έτσι ώστε να αρχίσουμε τις διαδικασίες τις υπόλοιπες. Θέλει επιτροπές, θέλει και να πέρασει από κοινότητα. Θέλει, είναι χρονοβόρα, αλλά τουλάχιστον όλα αυτά τα έχουμε έτοιμα. Έτσι, ναι, αυτά τα έχω έτοιμα. Όσον αφορά το οικονομικό, νομίζω ο περιβάλλον, ο χώρος εξωτερικά είναι έτοιμος για να λειτουργήσει. Η πρόσβαση είναι εύκολη για να πάει κάποιος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολη. Δεν είναι. Αυτό προϋποθέτει την άδεια λειτουργίας για να ολοκληρωθεί. Υπάρχει κάποιο θέμα εκεί. Υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Και είμαστε. Θέλω να τα βλέπω αισιόδοξα και θέλω να σκεφτούμε θετικά ότι όλα θα πάνε προς το καλό. Άμα σκεφτόμαστε και αρνητικά, δεν θα έχουμε όλη την ώρα εμπόδια μπροστά μας. Όχι, βλέπω ότι υπάρχει θετική σκέψη από την πλευρά σας. Εξάλλου μπήκαν και τα στολίδια στην πόλη. Ναι. Αλλά βλέπω ότι πάλι έχουμε μια. Γκαντεμιά να το πω. Ναι. Όλο αυτό βέβαια είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάληξη και αυτό πάει πίσω. Και θεωρώ ότι οι πολίτες θα πρέπει να το καταλάβουν. Ναι, ναι. Σίγουρα. Εγώ από τις 29 Οκτωβρίου, από την επόμενη μέρα της 28ης, ξεκινήσαμε το στολισμό των δημοτικών διαμερισμάτων πρώτα και βέβαια και μετά και στο Λουτράκι κεντρικά. Ναι. Και θα μπαίνανε τώρα στους Αγίους Θοδόρους. Θα ήμασταν έτοιμοι. Ετοιμάζουμε όμως και κάτι πολύ μεγάλο για τα Χριστούγεννα. Θα αναφερθούμε σε λίγο στα πολιτιστικά. Μην πάτε μάλιστα, ακόμα μάλιστα. Εκεί να τελειώσουμε λίγο τα αθλητικά. Θέλω να τα πούμε για τα πολιτιστικά. Ανεξάρτητα, να τελειώσουμε λίγο με το κομμάτι του αθλητισμού. Χθες είχα καλεσμένους εδώ τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού Λουτρακίου και τον αρχηγό της ομάδας. Και σε κάποια στιγμή της συζήτησης έθεσα το ερώτημα τι θα θέλατε να ρωτήσετε εσείς αύριο τον κύριο Κακούλο που θα φιλοξενείτε στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο. Και αναφέρθηκαν στο Θόδιο. Το Θόδιο. Ετοιμάστηκε, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του Κλωτάπητα. Δεν τους δίνεται όμως σε τακτά χρονικά διαστήματα για να κάνουν τις προπονήσεις τους, να παίζουν εκεί τα παιχνίδια, τους αγώνες. Τις προπονήσεις τους. Εγώ από ό,τι ξέρω, τα παιχνίδια θα τα παίζουν για εκεί. Για να παίζουν εκεί όμως αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση σε πλαστικό. Στο συγκεκριμένο στάδιο, έτσι ώστε να παίζουν και στην έδρα. Το ξέρω, το ξέρω. Και πριν φύγω κιόλας για το ταξίδι μου, είχα συναντήσει ανθρώπους από τον Ολυμπιακό Τρακίου και μου είχαν θέσει τα ζητήματα. Καταρχάς να σας πω ότι όσο αφορά το Θόδιο στάδιο, είναι στην αρμοδιότητα του Προμηθέα. Μάλιστα. Βέβαια, εγώ ακούω όλο τον κόσμο όσο αφορά για τα θέματα του αθλητισμού και οφείλω να τον ακούσω και να τον ακούσω με ευλάβεια και προσοχή. Ως προπονητής, το καταλαβαίνω απόλυτα. Το ότι από τη στιγμή που θέλουν να έχουν έδρα στο Θόδιο θα πρέπει να έχουν και κάποιες συγκεκριμένες προπονήσεις για να μάθουν και οι αθλητές, οι παίκτες, το συγκεκριμένο χόρτο και εξοπλισμό στο συγκεκριμένο στάδιο. Αυτό από ό,τι ξέρω είναι και θέμα του γεωπόνου. Δηλαδή αν σε μένα ή στον κύριο Λόι που είναι αρμόδιος όσον αφορά το Θόδιο στάδιο, μας πει ο γεωπόνος ότι εάν μπαίνουν σε καθημερινή βάση ή λιγότερο δύο ομάδες μέσα να παίζουν, να κάνουν την προπόνησή τους, μπορεί να σου θέσει τον κίνδυνο ότι πάρα πολύ γρήγορα θα χαλάσει το χόρτο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εγώ μπορώ να πάρω την απόφαση ο κύριος Λόης να πει ότι μπείτε μέσα και κάντε κάθε μέρα προπόνηση. Αλλά άμα είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε πάλι πρόβλημα με το χόρτο μας, είναι και τζάπα τα λεφτά που δώσαμε. Σωστά, δηλαδή να λέμε και το στραβό το δίκιο τώρα. Το δείξαμε και στους ξένους που είχαν έρθει πρόσφατα. Ναι, από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία, μια ομάδα ότι υπάρχει και νέος Κολοτάπητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό είναι ζητήματα. Εγώ καταλαβαίνω προπονητικά το ζήτημα των ομάδων. Εγώ τους είπα ότι θα κάνω τα δυνατά και ο κύριος Λόης, βέβαια, θεωρώ ότι πάντα με καλή διάθεση
να μπαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες φορές μέσα και να μην υπάρχει αυτή η φθορά. Και ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι που μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η φθορά. Τώρα, να μην μπω σε λεπτομέρειες εννοώ. Π.χ. ας πούμε τα παπούτσια με τις τάπες. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Υπάρχει μια φθορά περισσότερο. Να ρωτήσω κάτι στα διακόπτω, συγγνώμη. Όταν κατασκευάστηκε ο χλωτάπητας, κατασκευάστηκε κάτω από κάποιες συνθήκες για να χρησιμοποιείται και με παπούτσια, με καρφιά, αυτά τα πλαστικά τέλος πάντων κλπ. Πού κολλάμε, απλά για να καταλάβει και ένας απλός ακροατής, ο οποίος πάει στο γήπεδο σαν φύλαθρος και χειροκροτεί την ομάδα του. Πού είναι το πρόβλημα, γιατί χθες παρουσιάστηκε μια εικόνα ότι κάπου κολλείεται ο Δήμος. Ο Δήμος, η Δημαρχία, θέλετε, ο Προμηθέας. Πού είναι το πρόβλημά μας, αφού ολοκληρώθηκε το στάδιο. Και εγώ δεν είμαι αρμόδιος να σας πω ακριβώς για το, για το κόρτο, για το χλωτάπητα, ενώ επιστημονικά να σας το πω. Όχι. Αλλά και εγώ ακούω το γεωπόνο και οφείλω να τον ακούσω. Σωστά, ότι αν σωστά. Χαλάσει αύριο, δεν λέμε αύριο, ναι. σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αν δεν το κοιτάξεις δεν θα το έχεις σωστά μετά στο μέλλον. Μάλιστα. Πρέπει να το προσέχεις. Και επειδή είναι καινούριος και θέλουμε να τον κρατήσουμε για αρκετό καιρό και να παίζουμε πολύ όμορφα μέσα τα παιχνίδια οι ποδοσφαιρικές ομάδες, θεωρώ ότι σίγουρα και αυτοί οι ίδιοι προσέχουν το χώρο τους, όπως και εγώ σαν προπονητής οφείλω το χώρο που χρησιμοποιώ να τον προσέχω για να έχω. Μάλιστα. Θεωρώ ότι και αυτοί έχουν αυτή την οτροπία μιλώντας μαζί τους, απλώς θα πρέπει να βρεθεί μια λύση να μπαίνουν λίγο πιο συχνά μέσα. Λιγότερο συχνά. Να μπαίνουν πιο συχνά. Αν μπαίνουν πιο συχνά, προφανώς τους λύνουμε το. Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι τρόποι που να μην υπάρχει αυτή η φθορά στο χώρο. Είναι διαδικαστικό δηλαδή το θέμα. Δεν είναι ότι ο Δήμος ή ο Προμηθέας. Ναι, ακούγοντας και λίγο το γεωπόνο, έχοντας όμως υπόψη και τις ομάδες ότι έχουν αυτές τις ανάγκες, θα βρούμε μια, θεωρώ, μια λύση και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι. Ωραία. Να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε όμως, είναι ένα θέμα που έχει τεθεί και με το νερό. Το νερό στο γήπεδο των Ισθμίων, όπου διατίθεται αυτή τη στιγμή για τις προχωρήσεις. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Θα μπει νερό κανονικά παροχή. Γιατί από ό,τι μου είπαν, τα παιδιά της ομάδας φεύγουν, λέει, αφού τελειώσει το παιχνίδι, 200 μέτρα πιο κάτω στο παλιό τμήμα. Υπάρχουν, κοιτάξτε, να δείτε εκεί, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και δεν φταίμε εμείς αυτό. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ενώ, γι' αυτό ανοίγω και τα θέματα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι. Τώρα δεν μπορώ να το πω έτσι δημοσίως, αλλά δεν είναι. Άμα μπορούσα να πω κάποια πράγματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα για το στάδιο της Ισθμίας. Ας πούμε κάποια πράγματα, κύριε Αγκούρο, γιατί ξέρετε. Όχι διαδικαστικά, θα ενώ μια ότι εικόνα. Κάποια πράγματα δεν έπρεπε να γίνουν έτσι, κάποια πράγματα έπρεπε να γίνει αλλιώς, ενώ όσο αφορά. Την κατασκευή του. Την κατασκευή. Θεωρώ ότι σίγουρα είναι πολύ λογικό στο να διαμαρτύρονται από τη στιγμή που δεν υπάρχει νερό. Μάλιστα. Λύσαμε το θέμα της τουαλέτας και το θέμα του ρεύματος και του νερού έχει προχωρήσει ήδη. Υπάρχουν... Είναι στα γραφειοκρατικά που λέγαμε πριν. Και αυτό στα γραφειοκρατικά. Εντάξει. Ωραία. Πάντως είναι καλό ότι ακούω ότι. Τα γνωρίζω και τα έχουμε προχωρήσει. Ωραία. Υπάρχουν εξελίξεις. Αυτό έχει σημασία. Δεν σας λέω, έχει προχωρήσει. Ωραία. Να αφήσουμε τον αθλητισμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε κάτι, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι εγώ από το κομμάτι του αθλητισμού. Είναι του πάρα μας. Πολλά τα ζητήματα. Θα έχουμε, πιστεύω. Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ. Έχουμε και πράγματα στο μυαλό μας. Σύμφωνα βέβαια με τα λεφτά που έχουμε, το τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε, θέλω να το πω αυτό. Ο κύριος Γιώνης έχει αφήσει μια παρακαταθήκη όσον αφορά τον αθλητικό τουρισμό. Και το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε μια διαφορά όσον αφορά την οτροπία και τη διαχείριση αυτού του πράγματος. Εκεί διαφοροποιούμε. Αλλά θεωρώ ότι επί Γιώνη όλο αυτό έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Και εγώ την καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο θα τα αφήσετε, θα το προχωρήσετε. Όχι, όχι. Και βέβαια γίνονται συνέχεια αθλητικές δηλώσεις, θεωρώ. Σε κάθε μήνα υπάρχουν και τον Νοέμβρη έγιναν και τώρα. Και τον Οκτώβριο έγινε. Δηλαδή, εμείς προχωράμε. Έστω με πιο μικρές διοργανώσεις, γιατί και οι μεγάλες διοργανώσεις έχουν και πολλά χρήματα. Μάλιστα. Να το ξέρουμε, να το λέμε καθαρά στους πολίτες. Ναι. Το Ράλι Ακρόπολης θα γίνει κανονικά. Προχωράμε. Έχουμε και κάποια συνάντηση κιόλας σήμερα. Μου αφήνετε πολλές απορίες. Μάλλον θα σας ξανακαλέσω πριν το τέλος της χρονιάς. Είναι πολλές και αρμοδιότητες. Ναι, σωστά. Δηλαδή, θα έχουμε κάνει αίτηση κανονικά όπως τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να προλάβουμε λίγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πάμε και στον πολιτισμό λιγάκι. Έρχονται οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ετοιμάζουμε κάτι. Ο Δήμος μας κάνει να γιορτάσουμε.
Έχω ένα μήνα που δουλεύουμε κάτι συγκεκριμένο. Θα μας πείτε λεπτομέρειες και αυτό. Για λεπτομέρειες δεν θα σας πω. Ούτε και αυτό θα μας πείτε. Με την απορία, γιατί δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή κάτι επίσημα. Θα είναι μια γιορτή μεγάλη, μια φιέστα. Ξέρετε, όλο αυτό με την κατάληψη μας έχει καθυστερήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ και σήμερα που μιλάμε και από το πρωί είμαι στο Δημαρχείο, μήπως μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάποια ζητήματα, αλλά είναι αδύνατον τώρα με όλα αυτά που γίνονται. Μια γενική εικόνα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα είναι εμπόδιο έτσι ώστε να αναβληθεί όλο αυτό όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όσον αφορά τα Χριστούγεννα. Θα είναι γιορτές στις γειτονιές, στις πόλεις εδώ, στους Αγίους Θεοδόρους, μουσική, στους δρόμους. Μια εικόνα, πώς το φαντάζεστε? Αυτό που λέτε είναι κάτι πολύ λίγο. Λίγο, περισσότερο από αυτό δηλαδή. Ναι. Είναι κάτι συγκεκριμένο, οργανωμένο, το οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε τα Χριστούγεννα, το χριστουγεννιάτικο τουρισμό, που στο Λιτράκι δεν είναι ένας χειμερινός προορισμός. Ναι, σωστά. Θέλουμε λοιπόν για μένα να κάνουμε ένα θεσμό και τα Χριστούγεννα. Δηλαδή να υπάρχουν τα Χριστούγεννα, να υπάρχουν οι αποκριές, μετά συνέχεια το Πάσχα που υπάρχει μια επισκεψιμότητα στο Λιτράκι και στη συνέχεια το καλοκαίρι. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε το χειμερινό προορισμό, όχι όσον αφορά το σκι βέβαια και τα χιόνια, αλλά με μια έτσι κίνηση που θέλουμε να κάνουμε, που δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή γιατί δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, να καθιερώσουμε λοιπόν το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θοδόρων να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο όσον αφορά το χριστουγεννιάτικο τουρισμό. Θα προλάβουμε να το προβάλλουμε αυτό, μιας αυτό, και είναι έκπωση. Αυτά, βλέπετε τα ζητήματα που έχω να αντιμετωπίσω. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 22 Νοεμβρίου. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε αρχές Δεκεμβρίου, να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι πάρα πολύ ασφυκτικά όλα αυτά τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορώ να... Είναι τα χέρια μου δεμένα αυτή τη στιγμή, γιατί ο Δήμος είναι υποκατάληψη. Σέβομαι αυτόν τον αγώνα των εργαζομένων. Αλλά θέλω να πιστεύω και είμαι αισιόδοξος ότι θα προλάβω. Δηλαδή, είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να τα τελειώναμε χθες το βράδυ, ας πούμε. Μάλιστα, και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή η εκδήλωση είναι εθελοντικού χαρακτήρα. Θα μας κοστίσει κάποια χρήματα, είναι αυτοχρηματοδοτούμενη? Όχι. Ο Δήμος δεν θα βάλει χρήματα. Δεν θα βάλει χρήματα. Γιατί δεν μπορεί να βάλει χρήματα. Ναι, γι' αυτό υπάρχει μια πρόταση αυτή τη στιγμή που την περιεργαζόμαστε. Θεωρώ ότι ο οποιοσδήποτε που θα το ακούσει θα είναι πολύ θετικό στο να γίνει αυτό στο Λουτράκι και θα βοηθήσει και πολύ, πιστεύω, την αγορά του Λουτρακίου. Μας γαργαλάτε το αυτοί και μας αφήνετε έτσι. Τα Χριστούγεννα δεν υπάρχει αυτή η επισκεπτικότητα που υπάρχει άλλες εποχές στο Λουτράκι. Άρα θέλουμε αυτή την περίοδο των γιορτών στα Χριστούγεννα, των 20-30 ημερών, να ανέβει και το ηθικό μας μέσω αυτών των γιορτών που θα υπάρχουν μέσα στην πόλη, αλλά και βέβαια να υπάρχει κινητικότητα όσο αφορά την αγορά. Μας έχετε μπερδέψει πάρα πολύ. Γιατί εθελοντικά για να γίνει αυτό το πράγμα, εθελοντικά. Θα βέβαια να ξέρετε ότι όταν αυτό θα πάρθει απόφαση και θα το προχωρήσουμε, θα ενημερωθείτε όλοι για το τι ακριβώς είναι. Έχω εδώ στα χαρτιά μου πολλά πράγματα. Αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θα αφήσω έτσι με μια απορία. Με χαροποιείτε ότι έχετε σχέδια. Έχετε ένα όραμα, πολύ κοντινό κιόλας. Δεν είναι ένα όραμα της επόμενης τετραετίας, είναι ένα όραμα του επόμενου μήνα, ένα όραμα των επόμενων ημερών για το βολιβητήριο. Έχουμε και τις απόκριες βεβαίως. Νομίζω ότι αφού συζητάμε για τα Χριστούγεννα, ήδη σκέφτεστε πώς θα οργανώσετε και θα. Υπάρχει προγραμματισμός. Θα κινηθούμε στα ίδια πλαίσια της προηγούμενης χρονιάς? Δεν μπορώ να σας απαντήσω ακόμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ήδη οι πρώτες συζητήσεις, έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η συζήτηση για το καρναβάλι. Ναι, για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι ακριβώς μπορούμε να έχουμε, αν θα δουλέψουμε πάλι πάνω σε χορηγίες, έτσι ώστε να μην βάλουμε εμείς χρήματα ο Δήμος. Όλα αυτά τα κοιτάμε. Θέλω όμως να σας πω ότι υπάρχουν επίσης πάρα πολλές δυσκολίες. Μάλιστα. Γιατί σας ξαναλέω, είχαμε συνηθίσει κάτι πάρα πολύ μεγάλο, με αρκετά χρήματα που υπήρχαν και να σας πω και καλώς μπορεί πολλές φορές να δινόντουσαν για τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά τώρα δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Και από τη στιγμή που, και αν υπήρχαν,
θα τα δίναμε αυτή τη στιγμή μόνο για το καναβάλι. Εδώ προσπαθούμε, έχουμε προχωρήσει, γιατί έχω και την κοινωνική πολιτική στις αρμοδιότητές μου, το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φροντιστήριο. Προχωράμε και για το κοινωνικό φαρμακείο και θα έχετε περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον για αυτό το γεγονός που θέλουμε να μπει και στην πόλη μας. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Μάλιστα. Και έχω να αντιμετωπίσω πολλές φορές το θέμα το ότι εδώ, ας πούμε, έχουμε τόσα προβλήματα και εσείς κοιτάτε. Ναι. Χαρές και πανηγύρια. Εντάξει, οι χαρές και τα πανηγύρια είναι κομμάτι της ζωής του ανθρώπου και αν δεν υπάρχουν αυτά, ας τα να πάνε στο καλό. Έτσι. Μας φτιάχνετε τη διάθεση μας, λέτε θα κάνετε γιορτή τα Χριστούγεννα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα δημότη αυτή τη στιγμή που μπορεί που να εκφράσει παράπονα. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι είναι καλό, θετικό. Σίγουρα θα υπάρχουν, άμα δεν υπήρχαν τότε θα προβληματιζόμαστε. Εντάξει, πάντα υπάρχει και ο κακός της παρέας. Ναι. Ας τον απομονώσουμε κάποια στιγμή. Σας είπα ότι και τηλεφωνικά όταν κλείσαμε το ραντεβού ότι με χαροποιεί το γεγονός ότι βάλετε τα στολίδια στην πόλη και δίνει ένα κλίμα γιορτής και χαράς αυτό το πράγμα. Πέρυσι περιμέναμε 20-22 Δεκεμβρίου. Εμείς ήθελαμε. Θυμάμαι, ήμασταν Δεκέμβρη στο Δημοτικό Συμβούλιο Κυριακού Ρωμέσα και ανακοίνωσε ο κύριος Δέδες ότι άνεψε τα φώτα. Παραμονές Χριστουγέννων. Σας λέω από τις 29 Οκτωβρίου μεριμνήσαμε έτσι ώστε να μπουν έγκυρα τα στολίδια σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα στην πόλη για να φτιάξουμε έτσι και λίγο το ηθικό μας με όλα αυτά που περνάμε, να μας φτιάξει λίγο η διάθεση. Και πρέπει πολύ νωρίς να ανάψουμε όλο αυτό το φωτισμό. Τώρα, σας λέω τα καλά, εσείς μου κρατάτε τους φακέλους σας κλειστούς. Όταν σας είδα να μπαίνετε μέσα, λέω. Ο κύριος Καπούρος δεν θα μου πει πάρα πολλά, αλλά τίποτα μου λέτε. Να πούμε τουλάχιστον 2-3 πράγματα για το κοινωνικό φροντιστήριο. Λειτουργεί, πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Με τι χαρτιά κάποιος μπορεί, μια οικογένεια μπορεί να συμμετέχει, ποια είναι τα κριτήρια. Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες από το πνευματικό κέντρο καταρχάς. Ωραία. Τα μαθήματα γίνονται στο πνευματικό κέντρο και στη Λέσχη Φιλίας, στο διπλανό. Στη διπλανή αίθουσα από τη Λέσχη Φιλίας. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί εθελοντικά. Στο ΚΑΠΗ. Το ΚΑΠΗ δεν είναι η Λέσχη Φιλίας. Δίπλα στο ΚΑΠΗ. Υπάρχουν εθελοντικά κάποιοι εκπαιδευτικοί που μας βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια και θέλω λοιπόν να κάνω και μια έκκληση και σε άλλους εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους που δύο φορές την εβδομάδα μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα να κάνουν μια ενισχυτική διδασκαλία, να το πω έτσι. Μάλιστα. Τις απογευματινές ώρες. Θέλω να κάνω όμως και έκκληση στους γονείς που έχουν αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα, ότι ναι, έχουμε κοινωνικό φροντιστήριο που μπορούν να έρθουν στο Δήμο μας, γιατί δεν το γνωρίζανε και πάλι προχθές εγώ το είπα σε συνεντεύξεις μου, έτσι ώστε να το κάνω γνωστό, να έρθουν οι μαθητές, να συμμετέχουν σε αυτά τα φροντιστήρια. Θεωρώ και επίσης ότι γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια στην κοινωνική πολιτική και με το κοινωνικό φροντιστήριο. Ποια είναι τα κριτήρια, κύριε Κακούρο, γιατί ξέρετε κάποιος θα ντραπεί να πάει προσωπικά ο Γιώργος. Δεν υπάρχουν κάποια κριτήρια, όποιος έχει τις δυσκολίες που να πάει εκεί να συμμετέχει στα κοινωνικά φροντιστήρια. Πώς το αποδεικνύει το πρόγραμμα, παίρνει το πρόγραμμα στις τάξεις του γυμνασίου, στις τάξεις του λυκείου, ποια μαθήματα έχουμε, πηγαίνει και συμμετέχει. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν να μας φέρει κάτι κριτήρια. Δεν πρέπει να υπάρχει μια φορολογική δήλωση ε1 ξέρω εγώ κάτω από 10.000. Αυτή τη στιγμή όχι για το κοινωνικό φροντιστήριο. Εάν δούμε ότι υπάρχει τέτοια συμμετοχή που να πρέπει να βάλουμε και κάποιες δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε αν είναι 150 άτομα, 200 άτομα, σίγουρα θα πεις μπορώ να πάρω τα 80, τα 60. Αλλά από τη στιγμή που θα διαλέξω, θα πρέπει να έρθουν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Επειδή όμως αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπορούν να συμμετέχουν οποιοδήποτε που θέλει να μπορεί να πάρει πληροφορίες και στο πνευματικό κέντρο. Άρα λοιπόν κάποιος έρχεται στο πνευματικό κέντρο για να πάρει πληροφορίες, κάποιος γονιός. Και στο Δημαρχείο να έρθει, σε μένα προσωπικά, στο γραφείο μου, στη γραμματεία εκεί, στο Δημάρχο, να πάρει πληροφορίες σε οτιδήποτε. Όσον αφορά τώρα το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο λειτουργεί στο Αλεξάνδριο. Στο Αλεξάνδριο υπάρχει, να το πω έτσι, είναι οι αποθήκες του κοινωνικού παντοπολείου. Μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη, μοιράζομαι τα τρόφιμα. Πολλές φορές και ενδύματα και σε αυτό θέλω να κάνω μια έκκληση ως προς τους δημότες μας. Όποιοι θέλουν να βοηθήσουν μπορούν καθημερινά είτε στη Λέσχη Φιλίας για το Λουτράκι, στο κοινοτικό κατάστημα στην Περαχώρα, στο κοινοτικό κατάστημα της Ισθμίας, στο πρώην Δημαρχείο των Αγίων Θοδώρων, να πάνε να βοηθήσουν με τρόφιμα μακράς διάρκειας ή ενδύματα σε καλή κατάσταση, παιχνίδια
μπορούν να πάνε εκεί να τα αφήνουν έτσι ώστε και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορούμε να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες. Μάλιστα. Κάποιος για να μπορέσει να πάει στην κατηγορία αυτού που θα λάβει κάποια πράγματα, κάνει κάποια αίτηση σε εσάς και επιστοποιεί το γεγονός. Ναι, ναι. Βέβαια, περνάει από τη διακομματική επιτροπή του Δήμου. Υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά που παίρνουν τα τρόφιμα. Μάλιστα. Έχει γίνει κάποια διανομή μέχρι σήμερα? Έχουν γίνει διανομές, υπάρχει... Βέβαια, εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα. Έχει 80 οικογένειες παίρνουν το... 80 οικογένειες. 80 οικογένειες, μία φορά την εβδομάδα. Α, είναι συγκεκριμένες πλέον, έχει κλειδώσει, δηλαδή ο αριθμός και τα άτομα... Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί το διαχειρίζεται η Επιτροπή. Α, δηλαδή μπορεί να μπει, αν κάποιος κάνει τώρα τα χαρτιά του, την αίτησή του... Πηγαίνει στην Επιτροπή και μετά δίνεται το OK, να το πω έτσι, έτσι ώστε να παίρνει και ο συγκεκριμένος αυτή την βοήθεια. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι επειδή έχονται και γιορτές, όλοι θα πρέπει να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο σε αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα περισσότερο αυτούς τους καιρούς έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ξαναλέω, όποιος μπορεί και όποιος θέλει μπορεί να αφήσει τα τρόφιμα στηλές και φιλίες και σε όλους τους άλλους τόπους που σας είπα για τις βοήθειες. Μάλιστα. Να είστε σίγουροι πως έχω ολόκληρη λίστα με θέματα που θα ήθελα να κουβεντιάσουμε. Βέβαια, αρκετά δεν μου τα απαντήσατε, αρκετά δεν τα αναφέρω καν γιατί θα μου πείτε ότι πάλι δεν θα μου απαντήσετε. Τα κρατάω για την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Πριν κλείσουμε, τελευταία ερώτηση: τι γίνεται με την όπερα, αυτή την περιβόητη όπερα του Αντένα? Λειτουργεί, είναι καταρχήν στις αρμοδιότητές σας, νομίζω, έτσι? Ναι, είναι στο συνεδριακό κέντρο, βέβαια, που ανήκει στην τουριστική, αλλά όσο αφορά το κομμάτι του πολιτισμού, το διαχειρίζεται. Υπάρχει τώρα στην 1η Δεκέμβρη, είναι η επόμενη παράσταση. Ναι. Ήδη διαφημίζεται και στον Αντένα, αλλά και... Πού διαφημίζεται, κύριε Λεπτό? Υπάρχουν στα τοπικά κανάλια. Στα τοπικά κανάλια, σε εφημερίδες, αλλά τοπικά και... Τοπικά κανάλια του Λουτρακίου. Εννοώ της Κορινθίας. Μάλιστα. Να σας πω ότι... Συμπληρώνω 4 χρόνια λειτουργίας αυτής της συγκεκριμένης εκπομπής και δεν έχω δει ποτέ κάτι. Τώρα εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς, τι δεν έχετε δει. Δεν έχω δει κάποια διαφημιστική καμπάνια. Υπήρχαν μπάνερς μέσα στην πόλη και υπάρχουν που αφορούν την όπερα. Υπάρχει ο Αντένα που συνέχεια υπάρχει το σποτ με την διαφήμιση ότι στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο πραγματοποιούνται οι παραστάσεις Μετροπόλιταν Όπερα. Νομίζω και σε τοπικό κανάλι υπάρχει. Τοπικό κανάλι, εννοείται, της Κορίνθου. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, δεν... Λοιπόν, έχουμε κάποια αποτελέσματα από αυτή την κίνηση. Είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φέτος. Έχουμε αποτελέσματα. Οι δύο πρώτες παραστάσεις, επειδή έχω πάει σε όλες, ήταν αρκετά καλά όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Η τρίτη παράσταση, επειδή δεν ήταν και τόσο γνωστό το έργο, δεν υπήρχε τόσο συμμετοχή. Τώρα να σας πω, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι το επόμενο έργο, νομίζω είναι 1η Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε να δείτε, η όπερα είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι όσον αφορά τον πολιτισμό. Πρέπει να δείξουμε, το έχω ξαναπεί, κάτι διαφορετικό. Το πιο απλό για μένα θα ήταν να φέρω τους συλλόγους με τους παραδοσιακούς συλλόγους εδώ του Λουτρακίου, της Παραχώρας, να χορέψουν. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό. Ωραία, σε αυτό συμφωνούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη θέση που είμαι θα πρέπει να δείξουμε και κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι η όπερα, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αν είναι να κάνω κάτι μία από τα ίδια, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια βελτίωση και ανάπτυξη του πολιτικού επίπεδου όσον αφορά το Δήμο μας. Η δική μου απορία είναι η εξής, και δεν είναι αν διαφημίζεται στο Λουτράκι FM για παράδειγμα ή στον Ελ-Ρέντιο εδώ, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί όταν κλείστηκαν ούτε ήμουν αντιδήμαρχος. Συμφωνώ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να χαλάσουμε το κλίμα της συζήτησής μας. Άλλη μια απορία μου. Για να πάει κάποιος να παρακολουθεί την όπερα, συμφωνώ, σας λέω και πάλι απόλυτα μαζί σας, ότι θέλουμε και αυτή την κουλτούρα. Δεν θέλουμε μόνο τον ήδη που να χορεύσει κάθε εκδήλωση. Για να πάει λοιπόν κάποιος, χρειάζεται κάποιο οικονομικό αντίκρισμα, κάποια χρήματα. Έτσι. Κάποιοι δημότες, η πλειονότητα ίσως, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν υπάρχουν κάποιες θέσεις λοιπόν που να μπορεί να παρακολουθήσει ο δημότης, γιατί το Αλεξάνδριο είναι του Δήμου, η εκδήλωση γίνεται κάτω από την σκέπη του Δήμου, του Δήμου τέλος πάντων, καταλαβαίνετε το επεκτείνω. Μπορεί να είναι λειτουργάκι αφ' έξω. Όσο αφορά τη Μετροπόλη, δεν υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες όσο αφορά τον όμιλο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε προβολές, πρώτες προβολές σε ταινίες κατά από τις ίδιες συνθήκες. Να φέρνουμε, ξέρω εγώ, τον James Bond. Και ποιος σας είπε ότι θα το κάνουμε? Θα το κάνουμε.
ήδη το Αλεξάνδριο, mm-hmm. όλο το Δεκέμβριο και το Γενάρη. Θα πάρετε στα χέρια σας το επόμενο διάστημα όλες τις εκδηλώσεις που θα υπάρχουν στο Αλεξάνδριο το επόμενο διάστημα. Το οποίο θα είναι γεμάτο. Δεν μου τα λέτε όμως αυτά. Είναι πάρα πολλά. Μα γι' αυτό σας κάλεσα, για να τα πούμε λιγάκι. Είναι δεν σας κάλεσα πολλά. Για να βγάλουμε δρόμες για το Δήμαρχο και το Δήμο. Ναι. Ωραία. Και όταν θα το. Εννοείται το φεστιβάλ κινηματογράφου που ξεκινάει 3 Δεκεμβρίου, έχουμε και κάτι πέραν του φεστιβάλ. Πρώτη με 9 είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου Πελοποννήσου, Γέφυρες, mm-hmm. στο οποίο συμμετέχουν 24, αν δεν θυμάμαι καλά, χώρες. Mm-hmm. Και επίσης είναι μια πολύ σημαντική ενέργεια που συνεργαζόμαστε με το Δήμο Κορίνθου. Mm-hmm. Γιατί οι ταινίες παίζονται στο ΛΑΗΣ, στην Κόρινθο και στο συνεδριακό κέντρο το δικό μας. Mm-hmm. Επειδή δεν έχουμε χειμερινό κινηματογράφο, mm-hmm. είναι μια ευκαιρία. Mm-hmm. Επειδή θα παίξουν πάρα πολλές ταινίες, δεν θυμάμαι τώρα τον αριθμό. Mm-hmm. Υπάρχει το πρόγραμμα, όποιος θέλει μπορεί να το πάρει από τους δημοτικούς χώρους, αλλά και μέσα από τις δικές σας συχνότητες, σε mm-hmm. κανάλια, ραδιόφωνα, mm-hmm. θα μπορεί να ενημερώνεται. Θεωρώ ότι είναι δεύτερο φεστιβάλ που γίνεται μέσα σε ένα μήνα. Ναι, ναι, ναι. Ένα μισή μήνα. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου mm-hmm. που έγινε τέλος νομίζω Οκτωβρίου. Mm-hmm. Έχουν το φεστιβάλ πάλι που είναι Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου με τις Γέφυρες. Γίνονται πράγματα. Βλέπετε ότι γίνονται πράγματα όμως. Γίνονται, δεν μου τα λέτε όμως. Βλέπετε θα προβληθούν ταινίες, δηλαδή θα λειτουργεί και σαν κινηματογράφο στο Αλεξάνδριο. Αυτή την περίοδο. Πέραν του φεστιβάλ. Πέραν του φεστιβάλ. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις ήδη μέσα στις. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα χρησιμοποιηθεί η οθόνη ως ταινία, να το πω έτσι τώρα, πώς να σας το πω διαφορετικά. Ναι, ναι. Που θα χρησιμοποιηθεί ως προβολή ταινίας. Και υπάρχουν ήδη κάποιες συζητήσεις όσον αφορά να έχουμε και κινηματογράφο, να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα του συνεδριακού για κινηματογράφους. Αλλά υπάρχουν και κάποια κολλήματα όσον αφορά τα δικαιώματα mm-hmm. και είναι πολλά τα χρήματα mm-hmm. που πρέπει να mm-hmm. δίνουμε έτσι ώστε να, αυτό που είπατε και εσείς, να παίζονται ταινίες πρώτης προβολής, ας πούμε, στο Λουτράκι. Το είπα σε σχέση με την όπερα, ότι θα ήταν ίσως μια καλή ιδέα και αυτό, γιατί στην όπερα. Την έχουμε σκεφτεί αυτή, αλλά απλώς ναι. είναι πολλά τα χρήματα. Μάλιστα. Αλλά μέσα τώρα στο διάστημα του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου θα υπάρχουν κάποιες προβολές mm-hmm. και εκεί είναι σαν να βλέπεις κινηματογράφο. Θα δείτε στο πρόγραμμα του συνεδριακού όταν θα βγει στο επόμενο διάστημα. Ωραία. Να μην ανοίξουμε άλλη σελίδα γιατί θα προκύψουν και άλλα θέματα. Ο χρόνος ήδη έχει κυλήσει αρκετά. Έχουμε περάσει τα όρια της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επίσκεψή σας. Ευχαριστώ και σύντομα θα μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα και αν έχουμε κάτι ανακοινώσουμε για τα Χριστούγεννα. Επίσης θα τα πούμε και θα τα πούμε οπωσδήποτε μια φορά ακόμα πριν το τέλος της χρονιάς. Να θυμίσουμε και στους δημότες μας το κοινωνικό παντοπολείο και την συμμετοχή τους και την βοήθειά τους. Βέβαια. Το ξαναθυμίσουμε αυτό κάποια στιγμή. Και την έκκληση όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς mm-hmm. ή συνταξιούχους και όχι να προσφέρουν δωρεάν μαθήματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Αυτό να το επενθυμίσουμε. Και χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους. Να σας ευχηθώ να έχετε δύναμη γιατί έχετε βάλει πάρα πολλά στη φαρέτρα σας, όπως λέει και ο Δημαρχός μας, να τα καταφέρετε. Χαίρομαι ιδιαίτερως που κάνουμε σχέδια σαν Δήμος και εσείς προσωπικά που μας λέτε θα κάνω αυτό και Αντωνίου, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Όχι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το θα. Τα κάνουμε, είπαμε. Όχι, όχι το θα το παλιό της δεκαετίας του 80-90. Είναι παρεξηγήσιμο πλέον. Όχι, όχι, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Έχετε σχέδια, έχετε στοιχεία, βέβαια δεν μου αποκάλυψατε τίποτα. Δεν πειράζει. Δεν σας το είπα αυτό γιατί δεν είναι κάτι επίσημο. Και αν δεν γίνει κάτι, δεν θα είμαι σωστός απέναντι σε εσάς και τους ακροατές. Ωραία. Ωραία. Και θα μας λένε, άλλα μας λέγατε, άλλα κάνατε. Άρα ήθελα να προτρέχω. Ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Να τα πούμε. Καλή υποπτήρια. Ευχαριστώ. Γεια σας.